αυτό εδώ. Αυτό. Αυτό είναι. Γυρνά. Έτσι μου είπες. Έτσι. Κάτι περίμενε. Πρόβες κάνουν μόνο όσοι έχουν το DVD. Α, δηλαδή εμείς δεν μπορούμε. Εμείς δεν μπορούμε που είμαστε ανάπηροι. Ορίστε. Τι είπαμε για τις πρόβες. Να κάνει μία πρόβα, ας πούμε, τώρα να κλείσει, κάνει μία πρόβα, να κάνει μία. Ναι. Είμαστε αυτά με τις πρόβες. Και μετά το βράδυ να τις ξανακάνουμε. Προσπαθείς, γιατί άμα δεν προσπαθείς εγώ, εσύ, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν γίνω ρε, δεν έρχομαι. Αστεία, φάγασα. Αφού γελάς, ρε, παιδί μου. Άσε με, εσύ. Άσε με, παιδί μου. Βλέπω εκεί δύο ωραίες γυναίκες που μου τέχουν τα σάλια και είμαι έτοιμος να κοιμήξω. Εντάξει, σταμάτα. Δεν σου μιλώ πλέον, επειδή εσύ βλακεί. Τα που μου λες, τι να με σου απαντήσω κι εγώ. Εγώ σου λέω ωραία πράγματα. Σε λέω που σε μιζεράκι. Όχι, μη είσαι ο Ηλίας δύο. Ηλίας δύο. Δεν είναι. Αρκετά. Αρκετά. Αυτό, αυτή η λέξη έψαχνα. Σου πιες. Ένας ή δύο είναι αρκετός για ένα σπίτι. Εξηγήσετε τι σημαίνουν. Μετά τη λέξη του χρόνου, ο περιθώριο Big Brother θα καλέσει έναν του συντρόφου στο δωμάτιο επικοινωνία και θα παρουσιάσει την αγγελία. Άρα θέλω και ρωτήσουμε. Για να λέω δεν είναι κάτι. Παρά τα υπόλοιπα συγκάτοικα θα παρακολουθούν την παρουσίαση από την οθόνη πλάδα σα. Τι, 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 τι. Αλέξη. Γεια σας. Τώρα μόνο μπήκε. Παρουσίασέ μας την αγγελία σου. Εγώ δεν βλέπω τίποτα εσύ. Καλησπέρα σας. 19 Οκτωβρίου. Προσωπικές αγγελίες. Η ευκαιρία της κληρετίας αποκλειστικά σήμερα μόνο στον Αγαπούλη. Γεια σας. Ονομάζομαι Αλέξης Αλεξόπουλος. Είμαι 24 ετών. Είμαι 1,80 ύψος. Και είμαι 74 κιλά. Είμαι καστανόξανθος με πράσινα ματάκια. Είμαι άνθρωπος με αισθήματα. Και μου αρέσει το άλλο μου μισό. Να είναι κι αυτός ευαίσθητος. Μου αρέσει το καλό φαγητό. Και ξέρω να μαγειρεύω. Άρα, αν δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, μη φοβάσαι. Θα σου μαγειρεύω εγώ. Είμαι ένας υπότης με το άσπρο του άλογο. Και ψάχνω να βρω την πριγκίπισσα του κάστρου. Και να τη σώσω από τον κακό τον δράκο. Και να ζήσουμε εμείς καλά και άλλοι καλύτερα. Έρχομαι αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικός. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου. Παρουσίασέ μας την αγγελία σου. Τη μαύρη πλευρά. Ωραία. Αυτή είναι η αγγελία. Είναι ένα τρελό αγόρι. Με τρελό γέλιο. Γεμάτο τρέλα.
που έχει αποκτήσει τρελή εμπειρία εδώ και 29 χρόνια. Το μόνο κακό, κοιμάμαι συνέχεια. Ζητεί τη γυναίκα με τρελό χαμόγελο, τρελή διάθεση και όρεξη να κοιμάται συνέχεια. Έχω ζωγραφίσει εδώ μια φατσούλα και FSD σημαίνει Free Tall Digger. Γεια σας. Το όνομα μου είναι Μιχάλης. Είμαι 26 ετών και εργάζομαι ως ναυαγοσώστης. Γυμνάζομαι 1 με 2 ώρες την ημέρα. Oh my God. Που σημαίνει κράτα γερά μωρό μου. Τυχαίο, δεν νομίζω. Η γυναίκα που ψάχνω θέλω να είναι αισθησιακή και ερωτική. Έτοιμη για καινούργιες περιπέτειες. Εξωτερική εμφάνιση, μου αρέσουν ξανθιές, μελαχρινές, αδύνατες χοντρές, ψηλές κοντές. Δεν έχω πρόβλημα. Γεια σας. Με λένε Ηλίας. Όχι, δεν το έκανε. Τρομερό. Πώς το έκανε. Είμαι πολύ ζωερούλης. Το επίθετό μου είναι παχής. Από ό,τι βλέπετε από τα κιλά, δεν είμαι όνομα και πράγμα. Άλλα πλεονεκτήματα που έχω, είμαι πολύ τίμιος, δίκαιος, ειλικρινής, ήρεμος. Είμαι gentleman και έχω ένα μειονέκτημα. Είμαι τελειομανής. Το λογότυπό μου είναι Ηλίας, που σημαίνει είμαι ήρεμος λογιστής, ιδανικός, απίστευτος και πάρα πολύ σεξι. Ο Χριστός. Με λένε Γιώργο. Είμαι 39 ετών, ζω και εργάζομαι στο Βόλο. Πώς γράφεις τηλεόραση, Γιώργο. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί αυθρόμητα, με συνέστημα. Η γυναίκα που θέλω και φαντάζομαι για μένα είναι μία λέξη. Μαγκάκι. Και όχι βλήμα του περιβολικού. Εδώ έχω φτιάξει μία καρδιά που γράφει αγάπη, love, και μία καρδιά που γράφει εγωισμός. Αγάπη και εγωισμός δεν συμβαδίζουν ποτέ. Να το θυμάσαι όλοι σας αυτό, γενικώς μιλάω. Γεια χαρά και τα λέμε. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη. Τόσο είναι ο πίνακάδο. Oh my gosh, πολύ ωραίος. Μαχαίρας. Με λένε Γιάννη Φουκάτσιμα, το μουτζάλωσα από να μπει τσανιά στον κόπο να πάρει τηλέφωνο. Είμαι σαν χαρακτήρας ειλικρινής, δίκαιος, δεν μπορώ τις ψευχές, τις ειρωνίες και τα κουμάντα. Ψάχνω μια γυναίκα ντρέτη, σωστή και μια ωραία όμορφη να μπορώ να την κυκλοφορώ. Ζωγράφισα τα νε που πιστεύω εγώ, πως λύνουν τις πολλές διαφορές. Όποιος δεν πιάνει λόγο, πίπτει ράβος. Εξέχασα να κάνω και μια καρφού να την ξέχασα να την κάνω. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Είμαι εγώ αυτός που παρουσιάζω, άνδρας 35 ετών, με αθλητικό παρουσιαστικό. Ζητά γνωριμία με κοπέλα σοβαρή, με σγουρά μαλλιά, γαλανά μάτια, πόδια ορθάνυχτα και μυαλό μεσάνυχτα. Είμαι η Νάρα, έχω 26 ετών, είμαι και Βραζιλιάνα, χρώμα σοκολατάκι γκάλακτος, παρακαλώ, χαμογελαστή, ωραίο σώμα με σιλουέτα. Επίσης είμαι ρομαντική και προτιμώ ρομαντικός άντρες, παραδοσιακός. Και όχι ψώνιο και εγωιστής. Επειδή είμαι και εγώ εγωίστρια και ζηλιάρα. Με λένε Νικολέτα, είμαι 21 ετών, τέλειες αναλογίες κορμιού. Είμαι αυθόρμητη, ναζιάρα, με τσαμπουκά. Ζητείται άντρας, δεν με νοιάζει η ηλικία, αποκλείονται όμως οι τρίτες ηλικίες. Αρκεί να είναι εγωιτευτικός, με τέλεια φωνούλα και χάρη στο βλέμμα. Και έχω γράψει αυτό LIWT, που σημαίνει Love is a wonderful thing. Το όνομά μου είναι Ντορέτα. Τα μεν πλεονεκτήματα είναι ο αυθόρμητος χαρακτήρας μου και δίνω στον άλλον την αγάπη, τη βοήθεια και την ειλικρινή φιλία όταν μου το ζητήσει. Ο ιδανικός σύντροφος για να με ελκύσει και να τον αγαπήσω πραγματικά, να λέει την αλήθεια που σπανίζει στην εποχή μας, να έχει δύναμη ψυχής και να πιστεύει πραγματικά στα συναισθήματα που του λέει ο άλλος που έχει απέναντι. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντορέτα. Ντορέτα, ρε, παπιά! Βαλεντίνα! Είμαι
σεξουλιάρικη γατούλα που μόνη ψάχνει. Μου αρέσουν τα χαδάκια. Έβαλα τη λέξη σεξ, σημαίνει σοβαρή, έξυπνη και ξηράφη. Ιδανικός άντρας, κινητό, ακίνητο, γρήγορο αυτοκίνητο και κίνητο. Και εγώ. Είμαι εμφανίσιμη κοπέλα, 25 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας, 1,60 χωρίς τα τακούνια, 58 κιλά και με περιουσία. Και έχω και δικό μου σπίτι. Ορότατο. Ζητάω γνωριμία με κύριο από 35 έως 42, καλοστεκούμενο, ορφανό παρακαλώ, ορφανό, με ωραία αισθησιακή φωνή σαν το BB, ψαρομάλι και εργατικό. Δεν ζητάω πολλά. Τα πλεονεκτήματά μου είναι νοικοκυρά. Είμαι μαγείρισα, είμαι σεξι, είμαι δυναμική. Είμαι έξυπνη μόνο όταν πρέπει. Παιχνιδιάρα, λίγο. Α, και ποντίστε το συντομότερο. Τα σώματα ασφαλείας προηγούνται. Και αυτό είναι χειροπέδες. Και το θήτα, κάπα, ταφ, φι, σίγμα και πι, λέει ότι θα κάνω τη φαντασίωσή σου πραγματικότητα. Μισό. Ατμήμα. Με λένε Ευελίνα Δελφίσα. Είμαι 23 χρονών και είμαι ομορφούλα. Μου λέει ένα τόντι. Βελσιώνεται αυτό, εντάξει. Φοράω σιδεράκια, δεν φαίνονται, είναι από μέσα. Σα κάτω. Εγώ. Χειράκια! Η της βραδιάς Βίτο. Ανακηρύσσεται Βίτο. Η Στέλλα. Αγόρι μου, ευχαριστώ. Στέλλα, ναι. Έλα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ξέρχομαι, ξέρχομαι. Στέλλα, ναι. Θα διαλέξεις έναν από τους συγκάτοικους. Και σε 15 λεπτά, όταν σας φωνάξω, θα έρθετε πάλι εδώ, στο δωμάτιο επικοινωνίας. Πες το! Πρέπει να πάρω ένα αγόρι μαζί μου. Θα κάνετε νούμερα τα αγόρια. Θα γυρίσω εγώ από εδώ που δεν βλέπω κανένα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Ένα. Αν το λέω εφτά. Το εφτά. Σαν γι' αυτό. Αγόρι μου! Ρε, τα πεθάνε πρόβατα συναντιούνται, ρε φίλε. Θα είναι εδώ σου μου το σκηνή. Αχ, πάμε. Αχ, τι ωραία, μπήρες, κορμάχο. Μπήρες, αγόρι μου, κοίτα τι μας έχει εδώ. Μ' αρέσει παπά της στην αγγελία μου. Ναι, πολύ ωραία ήταν. Πρέπει να μου δοσύρεις την καρέκλη, σε παρακαλώ. Έλα, στείλ την, αχ, ευχαριστώ πολύ. Τις μπίσμπουλες να τις πάρουμε μετά μαζί μας. Αχ, Αντώνη μου, θύμισε μου, τις αρέσουν. Τις αρέσει. Δεν έχει... Κοίτα. Μια τελευταία χρήσιμη πληροφορία. Δεν θα πείτε σε κανέναν που πήγατε και τι κάνατε. Ούτε εσύ. Πάσε με έχουν ρημάξει. Με έχουν ρημάξει, δώσε μου τώρα, δεν τα θα κάνω. Λέει και εγώ που είναι και να τάσω. Λέει και εγώ που είναι και να τάσω.